εορταστικό Couch Potato. Και γιατί είναι εορταστικό? Γιατί η Κατερίνα Καλού, αντί για ποιο επεισόδιο είναι, θα σας πει τα κάλαντα. Συγγνώμη, γιατί τα κάλουντα! Νίξ, Μπαξ. Έπαθες κάτι? Το καλύτερο παιχνίδι το περιμένουν όλοι. Okay. Θα σου πω γιατί. Όντως, γιατί είναι Χριστούγεννα. Γιατί στο τελευταίο match ο Χεζόνια πήγε να καρφώσει και έκανε αυτό το λεγόμενο step over. Step over έκανε. Στο Γιάννη τον Αντετοκούμπο. Στο Γιάννη τον Αντετοκούμπο, τόλμησε ο Χεζόνια. Ναι. Δεν Χεζόνια μπροστά στο Γιάννη. Έλα ρε. Κατεβαίνει λοιπόν ο Χεζόνια. Ναι. Καρφώνει την μπάλα. Ναι, και πάει στον Αντετοκούμπο. Πάει να το μπλοκάρει και πάει να το κάνει ο Γιάννης. Πέφτει λίγο κάτω. Και μετά του κάνει αυτό το story του περνάω από πάνω. Ναι, 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 αυτό το τη μαγιά. Εντελώς υποτιμητικό. Ναι. Ο Γιάννης εξοργίστηκε. Εξοργίστηκε. Είπε μετά συνέντευξη να μην πω τι είπε, το ξέρουν όλοι. Τον ξεχεζόνια τελείως. Και τώρα περιμένουμε αυτό το match για να δούμε τις απαντήσεις των Bucks. Και φυσικά του Γιάννη το κούμπο. Άμα δεν είσαι στο Madison Square Garden, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να είσαι στον καναπέ σου με Cosmote TV. Πάρε Κατερίνα, αυτή είσαι. Boxing Day στην Αγγλία. Ναι. Η Boxing Day είναι επομένη των Χριστουγέννων. Είναι μια... Η επομένη. Η επομένη, βέβαια. Από τις πάρτις. Ναι, από την επομένη της πάρτις. Και έχουμε Leicester Manchester City. Δεν σταμάτησε τον Guardiola. Πάει πια, από ό,τι φαίνεται, θα είναι το πρωτάθλημα, θα είναι για δύο City με Liverpool. Μουμπαντάλα, κάπως έτσι, World Tennis Championship. Μουμπαντάλα, είναι πιασάρικο το όνομα. Ναι, αγώνες επίδειξης κλπ. Και έχει Serena Williams. Ωραία. Να συναντά την αδερφή της. Πού, στο μπάνιο? Στο Αμπουντάμπι. Στο Αμπουντάμπι. Πήγε. Venus Williams. Βέβαια. Έχουνε... Τεράστιες ταινίστρες οι δύο, να πούμε. Βεβαίως. Όλα τα φώτα είναι πάνω, ναι. Της. 23 τίτλοι Grand Slam. Ποιος? Η Σερένα, βέβαια. Μεγαλύτερη ταινίστρια. Θέλει να χτυπήσει τον 24ο και να κάνει ρεκόρ. Ωραία. Και πριν το Αυστραλιανό Open παίζει εκεί, απέναντι στην αδερφή της. Απέναντι στην αδερφή της. Φαντάζεσαι τη μάνα. Μην τζακώνεις. Σ' αρέσει ο Elton John καταρχάς. Ο ξανάντρας. Εννοώ σαν καλλιτέχνης, αυτό που έχει αφήσει, το στίγμα του. Στην κηδεία της Diana, τον θυμάμαι. Πάντα σε κηδείες πάει ο Elton John. Σαν τη μάνα μου είναι. Ό,τι κηδεία πάει. Και ανεβαίνουν στη σκηνή οι celebrities παίζοντας τραγούδια του Elton John μαζί με τον Elton John και τραγουδάνε κάτσε το στην υγειά μας, αλλά με πολύ πιο διάσημους. Miley Cyrus, Lady Gaga, ασφαλώς είναι Elton John. Το βραδάκι, ωραία. Βέβαια, όταν θα ακούσα τα δίπλα σπίτια να παίζουν σκυλάδικα και να βαράνε, να κοπανάνε κλαμπατσίμπαλα. Εμείς, Elton John, χαλαρά. Θα κάτσει εκεί πέρα με το ποτάκι σου, δίπλα στο τζάκι. Σαλούτ, Elton John, θα τα ανακατεύεις και έτσι λίγο πάνω στο δάκτυλο μέσα. Travelers, επιστημονικής φαντασίας. Ναι, την ξέρω, τη σειρά, βέβαια και την ξέρω. Ξεκινάει η δεύτερη σεζόν στην Cosmote TV τώρα. Πρεμιέρα. Έχουμε. Ναι, ωραία. Βέβαια. Πες μια ευχή για τους χιλιάδες. Πραγματικά χιλιάδες. Δεν το περίμενα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. World Peace. World Peace. Υγεία, αρακά, ευτυχία, παγκόσμια. Αγάπη, υγεία, ευτυχία, με τι άλλο. Σιγάρε, κατεβαίνεις με τις δημοτικές. Όχι, όχι. Κλείσε εσύ με εναλλακτική ευχή να δω. Μακάρι το 2019 ο καθένας να κάνει ό,τι γουστάρει.